Κύριε Δελή, εσείς σήμερα είστε πολύ ξεκάθαροι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάντα είμαστε ξεκάθαροι στο ΚΚΕ, αλλά για το ζήτημα το που προέκυψε τις τελευταίες μέρες, θεωρούμε ότι δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να το συζητούμε εάν η δίκη της Χρυσής Αυγής είχε ολοκληρωθεί. Είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον τρίτο βαθμό, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί στον πρώτο βαθμό. Έχει βγει μια οριστική απόφαση. Εάν είχε βγει μια αμετάκλητη απόφαση, τότε δεν θα υπήρχε λόγος συμμετοχής αυτού του μορφώματος και αυτών των εγκληματιών στις εκλογές, γιατί θα είχαν στηρηθεί πολύ απλά τα πολιτικά τους δικαιώματα. Το ότι δεν έγινε αυτό ακριβώς αποκαλύπτει και την υποκρισία τέτοιου είδους ρυθμίσεων, αλλά και την υποκρισία των κομμάτων που έχουν ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση, τη μεγάλη καθυστέρηση της δίκης, η οποία εξελίσσεται εδώ και 8 χρόνια. 10 χρόνια έχουν συμπληρωθεί από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και 8 και πλέον χρόνια για να ολοκληρωθεί μια δίκη. Και δεν ολοκληρώνεται ακριβώς για να γίνεται αυτό, κύριε Αβίδου. Ναι. Για να γίνονται παιχνίδια, για να παίζονται παιχνίδια, για να αξιοποιείται. Από όλους παιχνίδια. Δηλαδή, προηγουμένως από όλα τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Θα σας πω, για να αξιοποιείται στην ενδοαστική αντιπαράθεση από τους μεν και από τους δε, προκειμένου να οδηγούνται τα πράγματα και η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση εκεί που θέλουν να οδηγηθεί. Όμως, εγώ θα σας έλεγα, όχι μόνο για την τροπολογία αυτή καθ' αυτή, μάλλον για τη ρύθμιση η οποία έχει ψηφιστεί, η οποία είναι μια παράδεκτη αντιδραστικότατη ρύθμιση, γιατί εισάγει... Συνταγματική πάντως. Ρωτούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Χρυσόγονο, αντιτίθεται τέτοιο ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι και αντιδραστική. Αντιδραστική γιατί είναι το λέτε. Αντιδραστική γιατί εισάγει απαράδεκτες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για την συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, που θα κρίνεται η συμμετοχή τους από τον Άριο Πάγο, και γιατί επιχειρεί έναν ιδιότυπο έλεγχο στο εσωτερικό των κομμάτων, όταν μιλάει περί πραγματικής ηγεσίας και ούτω καθεξής. Και εγώ, ξέρετε, κυρία Βίου, θέλουμε να θέσουμε ως κόμμα και ένα ακόμα ζήτημα. Εάν υπάρξουν ναζιστικά μορφώματα, τα οποία θα συνεχίσουν να χύνουν το δηλητήριό τους, το ναζιστικό, το φασιστικό, στην ελληνική κοινωνία, με αυτή τη ρύθμιση προφανώς και δεν αντιμετωπίζονται. Τι δείχνει αυτό, θα τα αφήσουμε αυτά να συμμετέχουν στις εκλογές? Η εγκληματικότητα αυτής της οργάνωσης προκύπτει από την ιδεολογία της και τέτοιου είδους οργανώσεων. Η ναζιστική ιδεολογία είναι έγκλημα. Γι' αυτό και λέμε εμείς ότι είναι υποκριτικό. Γι' αυτό και λέμε εμείς ότι ο μόνος πραγματικά που μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι νομικό. Το ζήτημα είναι πολιτικό, είναι κοινωνικό ζήτημα και εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί. Στην κοινωνία, από τους φορείς, τα συνδικάτα, στις γειτονιές, στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, στα σχολεία. Μέσα από... Δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί και η ρύθμιση που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιεί, έχει διαφορετική αφετηρία, αλλά οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Διαφωνούν δηλαδή επί της διαδικασίας, όχι επί της ουσίας, και η ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ εισάγει απαράδεκτους. Έχει απαράδεκτες γενικεύσεις και προϋποθέσεις, εκτός το ότι στηρίζεται στο άρθρο το 187 του αντιτρομοκρατικού νόμου. Το 187α του ποινικού κώδικα. Αντιρατσιστικού, κύριε Δελή. Όχι, κάνετε λάθος. Είναι ένα άρθρο το οποίο στοχοποιεί στην πάλη του εργατικού κινήματος, όταν μιλάει για την παρακόλληση συγκοινωνιών. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, αξιοποιεί 6 ολόκληρα κεφάλαια από τον ποινικό κώδικα, και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που οδηγεί στο ίδιο, να τελειώσω κυρία Γιαννούλη, οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα, αξιοποιεί τον αντιτρομοκρατικό νόμο που, θυμίζω, κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε αντιπάλευε. Αυτό το λέω έτσι. Εγώ άκουγα πάντως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάνε για τη σοβαρή Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Τα θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, καλά, και σοβαρές. Στελέχη, σιγά-σιγά. Ψήφι. Να απαντήσω. Παπαδημητρίου. Καθόλου δεν ήταν. Ενώ αναφέρω στον κύριο Βούτσι που είπε ότι κάθε ψήφο. Δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες. Όχι. Το είπαμε αυτό πριν. Αλλά νομίζω. Κύριε Μαρνάκη, ένα δεύτερο πλήρω είναι σοβαρό. Ποιο είπε για σοβαρή Χρυσή Αυγή στο ΣΥΡΙΖΑ? Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ποιο? Εγώ αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν το ξέρω, αλλά... κύριε Δελή, και το αμφισβητώ. Το ξέρετε, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το αμφισβητώ. Στην προηγούμενη αμφισβητήστε. Ωραία, θα το συζητήσουμε μετά, θέλετε, γιατί δεν θα έχω. Πρέπει να απαντήσει συνολικά ο κ. Μαρινάκη. Να απαντήσω απλά. Γιατί ακούς
Λουβαριά, είναι αληθινή. Λοιπόν, και για το ποδοσφαιρικό. Την κοινωνική πολιτική λοιπόν της κυβέρνησης, που συνέχισε την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Η φτώχεια έχει εξαπλωθεί και εξαπλώνεται όλο ένα και περισσότερο και η ενεργειακή φτώχεια. Η ανεργία είναι εκεί που είναι και είναι μεγάλη. Ο μισθός δεν φτάνει στις περισσότερες οικογένειες να βγάλουν το μήνα τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της κοινωνικής πολιτικής και αν θέλετε, η σύμπλευσή τους, η συμπόρευσή τους σε αυτή την πολιτική αποτυπώνεται και στη στάση τους στη Βουλή, κυρία Βίδου, όταν αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν, να δεχτούν και να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών. Με την αύξηση των μισθών, με την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής καταναλωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.